στέλνουμε ένα μήνυμα αγώνα, αποφασιστικότητας, κλιμάκου και κινητοποίησεών μας και ενότητας, πραγματοποιώντας και καλό τους όλα τα μπλόκα της χώρας να συναντηθούμε την Τρίτη το μεσημέρι στη Λάρισα, για να πάρουμε από κοινό αποφάσεις, να έχουμε ένα κοινό βηματισμό και συντονισμό, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικός ο αγώνας μας, να πιέσουμε και την κυβέρνηση να δώσει και να ικανοποιήσει τα αιτήματα επιβίωσης που έχουμε. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού χθες και του Υπουργού τις προηγούμενες ημέρες είναι κάτω από την πίεση του μπλόκου, κάτω από τη μαζική συμμετοχή του συναδέλφου μας σε όλη την Ελλάδα και συνεχώς στείνονται και νέα μπλόκα σε όλη τη χώρα. Όμως αυτές οι εξαγγελίες δεν απαντάνε στο βασικό πρόβλημα επιβίωσης που έχουμε θέσει, δεν μας δίνουν τα ηχέγγυα και τη δυνατότητα και την προοπτική να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε, να μένουμε στα χωριά μας και να καλλιεργούμε τα χωράφια μας. Είναι εξαγγελίες ψίχουλα, όταν την ίδια στιγμή δίνουν και υπάρχουν τα χρήματα για να δοθούν και δίνονται σε άλλους τομείς και σε επιχειρηματίες. Εμείς αυτό που ζητάμε και απαιτούμε είναι να υπάρξει η μείωση του κόστου παραγωγής που αφορά όλη την Ελλάδα, με αφορολόγητο πετρέλαιο, με πλαφόν 7 λεπτά στο αγροτικό ρεύμα, με επιδότηση των μέσων εφοδίων και ζωοτροφών και ταυτόχρονα να υπάρχουν τιμές στα προϊόντα μας που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής, θα μας αφήνουν ένα βιώσιμο κέρδος και να σταματήσει πλέον αυτή η σφροκέρδη και σε βάρος των αγροτών και σε βάρος των καταναλωτών. Εμείς θα πουλάμε πάυτινα και τα προϊόντα μας θα φτάνουν 5, 6 και 10 φορές πιο ακριβά στα ράφια. Και επίσης βεβαίως να υπάρξει αναπλήρωση του εισοδήματος και αποζημιώσεις στην πραγματική ζημιά που έχει υποστεί όλη η Ελλάδα, σε όλες τις καλλιέργειες και κυρίως βέβαια στη Θεσσαλία που υπάρχουν και οι πλημμύρες.